Γεια σας, λέγομαι Τσούρος Γεώργιος, είμαι εκπρόσωπος της εταιρείας Τσούρος Μαρίν και ήρθαμε εδώ στη θάλασσα για να κάνουμε την πρώτη πανευρωπαϊκή παρουσίαση της νέας Rhino BMR GPS NXT. Θα την κάνουμε εννοείται στη θάλασσα την παρουσίασή της, γιατί εκεί της αρμόζει. Θέλουμε να σας τονίσουμε τις διαφορές σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο. Είναι να σας εξηγήσουμε μάλλον ότι είναι ένα μοντέλο το οποίο είναι σχεδιασμένο από την αρχή. Κρατήσαμε μόνο το μοτέρ το οποίο ήταν αρκετά δυνατό και εξυπηρετούσε όλους τους Έλληνες ψαράδες και χρήστες και αλλάξαμε κάποια άλλα περιφερειακά εξαρτήματα. Θα σας το τονίσουμε ένα-ένα στη συνέχεια. Λοιπόν, ξεκινάμε από το κεφάλι. Έχουμε ένα εντελώς καινούριο GPS. Είναι πολύ πιο ακρίβειας και έτσι έχουμε τη δυνατότητα να χειριζόμαστε τη μηχανή καλύτερα. Μεγάλη καινοτομία θα λέγαμε είναι το ηλεκτρονικό display που δεν το έχει καμιά άλλη μηχανή στο χώρο του ανταγωνισμού, το οποίο μας δείχνει από πολύ μακρινή απόσταση μέχρι και τα 6 μέτρα που το δοκιμάσαμε την ταχύτητα με την οποία λειτουργεί η μηχανή με κλίμακα από το 1 έως το 10 και το ακόμα πιο σημαντικό είναι ότι έχει ένδειξη μπαταρίας, εννοείται ότι την έχουμε συνδέσει σε μια μπαταρία 12 volt και βλέπουμε τη διάρκεια που έχουμε ακόμα. Αυτό δεν το έχει καμία άλλη μηχανή στην αγορά. Πάμε στο επόμενο κομμάτι που έχει αλλαχθεί. Έχουμε μια τελείως καινούργια πλακέτα εδώ που είναι τα λαμπάκια, το οποίο έχει πολύ καλύτερη αδιαβροχοποίηση από το θαλασσινό νερό. Έτσι γλιτώνουμε προβλήματα στο μέλλον. Το επόμενο κομμάτι που έχει αλλαχθεί τελείως και είναι και πολύ σημαντικό είναι το bow mount. Είναι αυτός ο μηχανισμός ο οποίος είναι ένα μπρακέτο που μας βοηθάει να ανεβοκατεβάζουμε τη μηχανή σε οριζόντια και κάθετη θέση. Αυτός είναι πολύ πιο εύχριστος στη λειτουργία γιατί είναι ένα σύστημα το οποίο το χρησιμοποιούμε αρκετές φορές στο ψάρεμα. Πάμε να δείξουμε πώς λειτουργεί αυτό. Πατάμε το μοχλό αυτόν εδώ, σηκώνουμε τη μηχανούλα με μια κίνηση, το βοηθάμε, κάνει το κλακ και τελείωσε. Βλέπουμε στο καινούριο σύστημα εδώ στο μπρακέτο, έχει δύο λαστιχένιες ροδέλες, οι οποίες μας βοηθάνε πολύ στη συγκράτηση της μηχανής σε οριζόντια θέση και την προστασία της από τα χτυπήματα όταν είναι τοποθετημένη εκεί πέρα. Πάμε τώρα να την ξανακατεβάσουμε. Όταν την κατεβάσουμε τη μηχανή, πρέπει να προσέξουμε εδώ στο σφιχτήρα να μας κάνει ένα κλακ και να κλειδώσει για να μπορεί να λειτουργεί μέσα τα γρανάζια και να στρίβουμε τη μηχανή μας. Ο σφιχτήρας πιάνει εδώ σε αυτήν εδώ τη μονάδα που έχει όλα τα γρανάζια που μας κατευθύνει τη μηχανή. Μέσα εδώ έχουν αλλαχτεί γρανάζια και έχει μπει ένα ανοξείδωτο μεγάλο για να μην έχουμε φθορά στο μέλλον. Να τονίσω ότι αυτή η έκδοση στην Ελλάδα έρχεται με άξονα 1.67 που είναι κατάλληλη για χρήση στο Αιγαίο και γενικά για τις ελληνικές θάλασσες. Αυτό έγινε κατόπιν εισήγησης της ελληνικής ομάδας της Rhino που ψαρεύει και χρησιμοποιεί όλες τις μηχανές. Όταν σχεδιάστηκε το μοντέλο από τον γερμανό φίλο μας Αντρέα, που είναι ο σχεδιαστής της Rhino, σαν Ελλάδα, μετά από την εμπειρία 3 χρονών στη θάλασσα που τις χρησιμοποιούσαμε, του κάνουμε κάποιες εισηγήσεις. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που αυτές οι εισηγήσεις μας μεταφερθήκαν και στο καινούριο μοντέλο της Rhino BMR GPS NXT. Για περισσότερες πληροφορίες, στο κατάστημα Τσούρος Μαρίν θα σας τα έχουμε όλα στο πιάτο σας.